πλούσια από την εργοσιολογία του Χρυσούρα δύο παραγράφους. Η μία αφορά την επιλογή της επιβάρυνσης και λέει το εξής. Γενικώς, η βέλτιστη ανάπτυξη της σεισμικής δύναμης επιτυγχάνεται με υψηλή επιβάρυνση και μικρό αριθμό επαναλήψεων. Λιγότερες από 6 επαναλήψεις, ενώ αντίθετα, βέλτιστη ανάπτυξη της σεισμικής αντοχής επιτυγχάνεται με χαμηλή επιβάρυνση και υψηλό αριθμό επαναλήψεων. Τώρα, επιλογή σειρών σε μία ή πολλαπλές. Από την παλιά βιβλιογραφία προέκυπτε ότι απαιτούνται τουλάχιστον 3 σειρές για τη βέλτιστη αύξηση της δύναμης και υπερτροφίας των μειών. Πολλές όμως πρόσφατες έρευνες, χρησιμοποιώντας ορθότερο πειραματικό σχεδιασμό και ομάδες ελέγχου, αμφισβήτησαν την αντίληψη αυτή. Σήμερα δεχόμαστε ότι η εκτέλεση μία σειράς ασκήσεων είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης όσο είναι 2 ή 3 σειρές. Για όσους γυμνάζονται αποβλέποντας στη βελτίωση της υγείας και της ευρωστίας τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο για να έχουμε μυϊκή ανάπτυξη, μυϊκή υπερτροφία να κάνουμε πάρα πολλά σετ. Ένα σετ υψηλής έντασης έως το σημείο της τιμίας μυϊκής αποτυχίας είναι αρκετό. Κάτι άλλο το οποίο εγώ θεωρώ σημαντικό είναι το εξής. Πειραματικά έχει αποδεχθεί ότι η υπερτροφία του μυός και η αύξηση της συστατικής του ικανότητας προκύπτει όταν αναπτύσσεται μεγάλη τάση. Μεγάλη τάση αναπτύσσεται όταν έχουμε χαμηλή ταχύτητα στην εκτέλεση των επαναλήψεων. Αντίθετα, όταν έχουμε υψηλή ταχύτητα, αναπτύσσεται μικρή τάση και έτσι δεν έχουμε τη βέλτιστη ανάπτυξη όσον αφορά στην ομικότητα και την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνω ένα σετ και εκτελώ επαναλήψεις, πρέπει να βρίσκονται υπό το πλήρη έλεγχο μου και στο θετικό και στο στατικό και στο αρνητικό μέρος της επανάληψης. Τώρα, να πω κάτι άλλο που αφορά την ισομετρική προπόνηση. Παλιότερα πιστεύαμε ότι η ισομετρική προπόνηση, στατική, το στατικό μέρος της επανάληψης, δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην μυϊκή υπερτροφία ή στην αύξηση της δύναμης. Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει και μπορούμε να έχουμε και υπερτροφία και αύξηση της δύναμης με ισομετρική προπόνηση, κυρίως στη γωνία της άρθρωσης που γίνεται η προπόνηση. Αλλά όσον αφορά στο bodybuilding, πολλές φορές εγώ λέω στους αθλητές μου και γενικότερα σε όλους, ότι το τελικό αποτέλεσμα της προετοιμασίας ενός αθλητή καταλήγει πάνω στη σκηνή να είναι μία σειρά από ισομετρικές συστολές. Αυτό είναι η υπόσταση στο bodybuilding. Και αν κάποιος θέλει να είναι εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να το έχει περάσει και προπονητικά μέσα από την προπόνησή του. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις μέχρι εδώ, να τις δούμε. Δηλαδή, στην ουσία μας είναι το τέμπο, έτσι. Ναι. Ναι, είπα λίγο για την ταχύτητα εκτέλεσης των επαναλήψεων κατά τη διάρκεια ενός σετ. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι αρκετή, να αναπτύσσεται μεγάλη τάση για να έχουμε μεγαλύτερες προσαρμογές, να αποφύγουμε τραυματισμούς και γιατί ξέρουμε ότι κατά την πλειομετρική προπόνηση η τάση που αναπτύσσεται είναι πιο μεγάλη και αυτό το μέρος της επανάληψης είναι πιο παραγωγικό. Οι περισσότεροι όταν εκτελούν ένα σετ δίνουν έμφαση μόνο στο θετικό μέρος της επανάληψης. Στην ουσία αυτό που κάνει κάποιος σε μια πίεση για παράδειγμα είναι πιέζει προς τα πάνω, φτάνει στο ισομετρικό και μετά αφήνει το βάρος προς τα πίσω να πέσει και επαναλαμβάνει. Κάνει το καλύτερο μέρος της επανάληψης. Εκεί που θα μπορούσε να προκληθεί μεγαλύτερη προσαρμογή. Και όπως είπαμε, υπάρχει λόγος κάποιος να κάνει συνδυασμό μειομετρικής και πλειομετρικής προπόνησης. Να μην γυμνάζεται μόνο θετικά. Μάλιστα, ο Μέντζερ πάνω στους ώμους του οποίου πατάω, είχε πει ότι είναι λάθος ο όρος για μας σηκώνω βάρη. Το σηκώνω βάρη έχει να κάνει με μια αμερικάνικη παράδοση που είχαν παλιά που λέγανε πάμε ας πούμε να σηκώσουμε βάρη. Εμείς δεν σηκώνουμε βάρη. Εμείς χρησιμοποιούμε το βάρος ελέγχοντάς το κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός σετ για να προκαλέσουμε προσαρμογές. Άρα λοιπόν ναι, πιέζω το βάρος, σηκώνω το βάρος, αλλά ταυτοχρόνως ελέγχω το βάρος στο αρνητικό μέρος όσο περισσότερο μπορώ γνωρίζοντας ότι εκεί είμαι και δυνατότερος. Τώρα, να πούμε το εξής.
πολλοί στο bodybuilding έχουν την εντύπωση ότι ακολουθώντας ένα καλό πρόγραμμα προπόνησης και διατροφής πηγαίνοντας στο γυμναστήριο, θα δουλέψουν όλοι υπέρ τους και θα έχουν μυϊκή ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν ισχύει, ότι πρέπει κάποιος να έχει εξ αρχής ένα πρόγραμμα για να πάει εκεί που θέλει, μία θεωρία, ένα ειδικό χάρτη. Ιδάλλως πρόκειται να ταλαιπωρηθεί πολύ και να χάσει πολύτιμο χρόνο. Οι περισσότεροι χάνουν πολύτιμο χρόνο ψαρεύοντας τα τυφλά, μη γνωρίζοντας τι ακριβώς πρέπει να κάνουν στην προπόνηση. Το κύριο σύμπτωμα σε όλους είναι να μην βλέπουν ανάπτυξη και το μόνο που κάνουν είναι να αντιγράφουν προγράμματα επαγγελματιών, bodybuilders, ευελπιστώντας ότι θα έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Εκεί βέβαια τους διαφεύγουν δύο βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι αυτοί οι αθλητές είναι η αφρόκρεμα της γενετικής που υπάρχει στο συγκεκριμένο άθλημα. Άρα μόνο εάν θεωρούν ότι ανήκουν στο ίδιο επίπεδο γενετικής θα έπρεπε να δοκιμάζουν κάτι τέτοιο και να μην παραγνωρίζουν το γεγονός ότι αυτοί είναι επαγγελματίες. Δεν έχουν άλλο πεδίο δράσης αφενός και έχουν όλα τα μέσα στη διάθεσή τους. Δηλαδή έχουν τις αιματολογικές εξετάσεις, ενδεχομένως μία διατροφή η οποία έχει καταρτιστεί κατάλληλα, μασάζ, άλλα θεραπευτικά μέσα κτλ. Το να αντιγράφω ένα πρόγραμμα ενός επαγγελματία δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Ο καθένας πρέπει να βρει το δρόμο του σεβόμενος αυτό που η φυσιολογία απαιτεί για να έχουν μυϊκή ανάπτυξη. Τώρα, να περάσουμε λίγο και στο θέμα εντάχει, στο θέμα της διατροφής που αφορά το bodybuilding. Το πρώτο πράγμα που πάντα κοιτάμε σε μια διατροφή ενός αθλητή φυσιολογικής διάβλασης είναι από τα τρία μακροδιατροφικά στοιχεία η πρωτεΐνη. Αυτό είναι το μόνο δομικό υλικό που έχουμε, το μόνο δομικό στοιχείο εκ των τριών μακροθρεπτικών στοιχείων και πρέπει να φροντίζουμε να το έχουμε στην κατάλληλη ποσότητα. Υπάρχει ένα debate εδώ και πάρα πολλά χρόνια ποιο είναι το κατάλληλο ποσό πρωτεΐνης ανά κιλό συνολικού βάρους που πρέπει κάποιος να καταναλώνει για να έχει μυϊκή ανάπτυξη. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από αρκετά χρόνια μπορεί κάποιος ψάχνοντας την εργοφυσιολογία να βρει άποψη η οποία λέει 2,5 με 3 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους πρωτεΐνη για όποιον αθλητή ασχολείται με άθλημα αντίστασης, ενώ για τους αθλητές αντοχής να προτείνει κάτι ανάμεσα στο 1,7 και στα 2 γραμμάρια πρωτεΐνης. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δογματικά υποστηρίζουν ότι δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε κάτι πάνω από 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. Περί αυτού δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι ακόμη χειρότερα θεωρούν ότι είναι επίφοβο και επικίνδυνο να καταναλώνει κάποιος 200, 300, 400 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Κάποιοι θα έσκυζαν τα ημάτια τους αν έχουν τέτοια ποσά πρωτεΐνης, χωρίς βέβαια να υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι συντρέχει κάποιος κίνδυνος για τους νεφρούς ή για το σηκώδιο. Πάντα λέω, ας μου αποδείξει κάποιος βάσει ερευνών ότι μία τέτοια χορήγηση πρωτεΐνης σε έναν αθλητή είναι επικίνδυνη. Η πράξη πάντως δεν το αποδεικνύει. Υπάρχουν πάρα πολλοί bodybuilders οι οποίοι καταναλώνουν 4 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους για πάρα πολλά χρόνια και ο υποφαινόμενος το έχει κάνει και είναι φρέντσι του σκότου, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό. Το ενεργειακό νόμισμα της προπόνησης με αντίσταση είναι το γλυκογόνο που προέρχεται από τον υδατάνθρακα. Εμείς έχουμε αναερόβια προπόνηση, όπως είπαμε έχουμε τρεις τύπους μυϊκών ινών. Τύπου 1, ίνες βραδείας συστολής, οξυδοτικές, και τύπου 2α και 2β, οξυδοτικές και καθαρά γλυκολυτικές ίνες. Επομένως, όταν γυμνάζομαι με ψηλή ένταση, τα ενεργειακά νομίσματα που χρησιμοποιώ είναι η τριφοσφορική αδενοσύνη, το ATP, το οποίο ανανεώνεται μέσω της φωσφοκρεατίνης με την ένωσή της με την φωσφορική αδενοσύνη και φυσικά το γλυκογόνο, το μυϊκό, το υπατικό γλυκογόνο και η γλυκόζη του πλάσματος που έχουμε στο αίμα. Το λίπος που πρέπει να λαμβάνει
ένας bodybuilder στη διατροφή του. Μπορεί να κυμαίνεται από 15 μέχρι 50 γραμμάρια την ημέρα και αυτό θα το έκανε ως ασφαλιστική δικλίδα για την καλή λειτουργία του ορμονικού συστήματός του και για το μεταβολισμό. Από εκεί και πέρα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι όλες οι πηγές πρωτεΐνης που θα καταναλώσει περιέχουν το σωστό λίπους και να φροντίζει να παίρνει όσο πιο άλυπες πηγές πρωτεΐνης μπορεί. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάποια ερώτηση σε σχέση με αγωνιστικά θέματα ή θέματα. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τις κετογενικές δίαιτες, οι οποίες πολλές φορές επανέρχονται στην επιφάνεια, οι οποίες στην ουσία προσπαθούν να στρέψουν το σώμα ως πηγή ενέργειας από το λίπος και όχι από τον υδατάνθρακα, φροντίζοντας πρώτα να αδειάσουν από θέματα του υδατάνθρακα στο σώμα. Καταρχήν, πόσο υγιές είναι αυτό, τουλάχιστον για το bodybuilding, και πόσο ασφαλές είναι για να φτάσει στον δρόμο που θέλει σε σχέση με μια πιο συμβατική προσέγγιση. Ναι. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος. Έχω ρωτηθεί αρκετές φορές. Έχω κάνει και το γενική δίαιτα και μπορώ να καταθέσω την άποψή μου. Ο λόγος που επανέρχεται συνεχώς αυτό το θέμα είναι επειδή οι δίαιτες αυτές είναι αποτελεσματικές. Όσοι έχουν εφαρμόσει μία δίαιτα αυτού του τύπου είδανε αποτελέσματα. Τώρα, η λογική μου με οδηγεί να σκεφτώ ότι ο οργανισμός έχει πάντα να διαχειριστεί τρία μακροδιατροφικά στοιχεία. Ναι, μεν το κύριο διατροφικό στοιχείο, το κύριο ενεργειακό νόμισμα είναι ο υδατάνθρακας, αλλά στην έλλειψη του υδατάνθρακα δεν μπορεί ο οργανισμός να πάβει να λειτουργεί. Ο οργανισμός μπορεί να μετατρέψει και τα λιπαρά οξέα και τα απλά λίπη, τα τριγλυκερίδια, σε ενέργεια αποτελεσματικά, ακόμα και για τον εγκέφαλο που αυθεντικά κινείται με την ανάλυση της γλυκόζης. Τώρα, το αν είναι ασφαλές ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως είναι περισσότερο ασφαλές από να καταναλώνει κάποιος μία δίαιτα με απλούς υδατάνθρακες. Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι επειδή η πρόταση ήταν να μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση του λίπους στη διατροφή και επειδή οι θερμίδες αυτές έπρεπε να αντικατασταθούν από κάτι, αντικαταστάθηκαν φυσικά με υδατάνθρακες, κυρίως απλούς υδατάνθρακες. Και αυτό οδήγησε στην έξαρση του μεταβολικού συνδρόμου του διαβήτη τύπου 2 και στην αντίσταση της ινσουλίνης. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι και το γενικές διαιτές μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις καταστάσεις. Εγώ το έχω δει και πρακτικά αυτό να συμβαίνει ορισμένες φορές. Δεν είμαι όμως ο ειδικότερος επί αυτού του θέματος. Πάντως, δεν θα βιαζόμουν να καταδικάσω μια διατροφή αυτής της κατηγορίας. Τουλάχιστον η πρακτική λέει ότι είναι αποτελεσματικές. Όσοι εφαρμόζουν έχουν αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποιοι, έχω μελετήσει ορισμένους, οι οποίοι διατείνονται ότι ο οργανισμός και αποτελεσματικότερα λειτουργεί και πιο υγιής είναι μετά από μια τέτοια διατροφή. Από αυτού του θέματος νομίζω ότι θα ταλαιπωρηθούμε σε εισαγωγικά. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, δεν αλλάζει η αναλογία που κάνει σε ινσουλίνη. Γι' αυτό δουλεύουμε πιο σωστά. Καλύτερα. Τώρα το debate αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μία δίαιτα με χαμηλούς υδατάνθρακες είναι πάρα πολύ επίφοβη να προκαλέσει προβλήματα στον οργανισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις. Πάντως για κάποιες μέρες, για 4-5 μέρες μέχρι να μοιάζεις, έχεις κεφαλαργίες. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Μέχρι ο οργανισμός να προσαρμοστεί, περνάει από ένα. Από ένα στάδιο, το οποίο ενδεχομένως θεωρείται και προβληματικό, κατά τη συνέχεια όμως λειτουργεί αποτελεσματικά. Πάρα πολύ καλά. Καθαρά και λίγους για ενέργεια. Στην παρούσα φάση δεν μπορώ να πάρω τελική θέση του θέματος. Όμως δεν είμαι καθόλου αρνητικός με τέτοιου είδους διατροφή. Να ρωτήσω κάτι, ναι, έφερε στην κέντρωση τώρα. Σε πιο συγκεκριμένα θέματα, γιατί προγειώσουμε την κοπέλα του σε αγώνες τώρα. Έχουν αποφασίσει να κάνουν 2 εβδομάδες στο τονική
Και μου είπε να ρωτήσω, η τρίτη και τελευταία εβδομάδα θέλει άδεια, ενδείκνεται άδεια στην αγέννησμα. Θα είναι ήδη άδεια. Δεν χρειάζεται να πούμε σε μια διαδικασία από γλυκογόνωσης, εφόσον το γλυκογόνο θα είναι χαμηλό. Τώρα, υπάρχει επίσης πρόβλημα στο γέμισμα, στην υπεργλυκογόνωση, γιατί όλο το διάστημα με τους χαμηλούς υδατάνθρακες, το πάγκρας δεν εκκρίνει ινσουλίνη. Εάν ξαφνικά του αναθέσω ένα δύσκολο έργο να πρέπει να εκκρίνει μεγάλες ποσότητες ινσουλίνης για να διαχειριστεί υψηλές ποσότητες γλυκόζης στο αίμα, ίσως να μην το πράξει αυτό αποτελεσματικά. Δημιουργήσει ένα σοκ στον οργανισμό. Ναι. Δηλαδή θα γίνει το θάπωμα, θα προσαρμόσει κατά τη σημερά. Ίσως να μην μπορούν αποτελεσματικά να μεταφέρουν την γλυκόζη στα κύτταρα πλέον. Γιατί ο οργανισμός έχει γυρίσει τη λειτουργία του. Αυτή είναι μια τεχνική την οποία το bodybuilding την παίρνει ως δάνειο από το στίβο. Στο στίβο υπήρχε η συνήθεια, επειδή έχω κάνει χρόνια στίβο, όχι βέβαια άθλημα δοχής, δεν θα μου τέριαζε. Αυτή είναι μια τεχνική την οποία τη χρησιμοποιούσαν οι μαραθωνοδρόμοι και οι αθλητές αποχής, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουν τις αποθήκες του γλυκογόνου, περνώντας από ένα στάδιο χαμηλής κατανάλωσης υδατάνθρακων σε μια περίοδο ψηλής κατανάλωσης, έτσι ώστε ο οργανισμός να κάνει υπεραντιστάθμιση και να γεμίσει με περισσότερο γλυκογόνο το μυϊκό ιστό και το ύπαρ. Αυτό θεωρήθηκε αποτελεσματικό για αρκετά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει αμφισβητηθεί και λέγεται ότι πρέπει να συμβαίνει το εξής. Να γίνεται η απογλυκογόνωση με μια απλή μείωση των γραμμαρίων υδατάνθρακα που καταναλώνουμε, αλλά όχι τέλεια εξάλληψή τους. Και όταν μπαίνουμε στη φάση, γιατί προκαλεί ένα στρες μετά από γέννηση. Μετά από γέννηση. Με τη λίωση. Μετά από γέννηση. Θα φορτώσει τουλάχιστον. Εντάξει, όμως δεν αδειάζει. Γιατί θα είναι άδεια. Θα έχει σταδιακά ένα φόρτωμα, ενδείκνεται. Εγώ θα συνιστούσα να γίνει μια προσπάθεια φορτώματος πάρα πολύ σταδιακή και με τον εξής τρόπο. Η προσπάθεια αυτή να απασχολήσει τρεις μέρες. Η πρώτη μέρα να είναι η πιο βαριά σε εισαγωγικά σε υδατάνθρακα. Η δεύτερη μέρα να είναι μειωμένη σε υδατάνθρακα και η τρίτη μέρα να είναι η μέρα που σταθμίζει τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ημερών. Σε περίπτωση που αποτελεσματικά μεταβολείς τον υδατάνθρακα και γεμίζεις, την πρώτη και τη δεύτερη μέρα, θα μπορούσε την τρίτη μέρα να εξακολουθήσει. Σε περίπτωση που δει την τρίτη μέρα ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, έχει ακόμα το χρονικό περιθώριο να αφαιρέσει του υδατάνθρακε, να γυρίσει από την ειδική δίαιτα και να σώσει την κατάσταση. Αυτό βέβαια θα το πρότεινα και είναι αντίθετο με αυτό που κάνουν οι περισσότεροι και για το γέμισμα γενικά στου αγώνε. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι σταδιακά εισάγει περισσότερου υδατάνθρακε μέχρι την τελευταία μέρα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται το αντίθετο. Για να έχεις ένα περιθώριο να διορθώσεις τυχόν λάθος, πρέπει η πρώτη μέρα που ο οργανισμός είναι και πιο δεκτικός να βάλεις τη μεγαλύτερη ποσότητα. Τη δεύτερη μέρα ελαφρώς μειωμένη την ποσότητα και την τρίτη μέρα μέχρι το μεσημέρι ή το απόγευμα και από εκεί και πέρα, για να μην έχεις το ενδεχόμενο να κάνεις spillover, να γυρίσεις πάλι σε πρωτεϊνική δίαιτα, τσεκάροντας το σώμα σου. Τσεκάροντας το σώμα σου. Και την ημέρα του αγώνα, για να μην έχεις φουσκωμένη κοιλιά κτλ., θεωρώ ότι μικρές ποσότητες υδατάνθρακα και πρωτεΐνης είναι ο καλύτερος τρόπος για να πας.